Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, επί του πιεστηρίου. Και πριν συνεχίσουμε τη συζήτησή μας, θα πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή που έχουμε τον κύριο Καρά, τον βουλευτή, τον πρώην βουλευτή πια της Ένωσης Κεντρών, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε. Σήμερα αναφέρθηκε σε εσάς ο πρόεδρος του κόμματος, κύριε Καρά. Είπε ότι σας έδωσε και ευκαιρίες να διορθώσετε τα λάθη σας, αλλά δεν το κάνατε, ότι οι ψήφοι δεν είναι δικές σας και σας ζητάει πίσω την έδρα. Θα την δώσετε? Θα σας πω το εξής, κύριε Γκουτζάνη. Καλησπέρα σας καταρχήν. Εγώ δεν αναξαρτητοποιήθηκα γιατί είχα προσωπικούς λόγους κατά του κυρίου Λεβέντη. Υπήρχαν ζητήματα δυσλειτουργίας του κόμματος. Υπήρχαν ζητήματα τα οποία εντείνονται. Έχω για να αναλάβει το βάρος του κοινοβουλευτικού έργου και το τελευταίο διάστημα ξαφνικά εμφανίστηκαν και τριποδίες από διάφορες πλευρές ηρακλειδών του στέματος, οι οποίες δεν μου επέτρεπαν. Από το Μάη είχα ειδοποιήσει τον Πρόεδρο. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Δυστυχώς δεν ελήφθη κανένα μέτρο και φτάσαμε πλέον να μην μπορώ να λειτουργήσω εντός Ενώσεως Κεντρών. Δεν έδωσα προσωπική διάσταση στη ανεξαρτητοποίησή μου και μάλιστα αν έχετε δει τις δηλώσεις μου μέσω του Αθηναϊκού Πρακτορείου και ευχαριστώ τον κύριο Λεβέντη για την προτίμησή του και επιπλέον δηλώνω ότι θα συνεχίσω ανεξάρτητη πορεία. Δυστυχώς ο κύριος Λεβέντης, δεν ξέρω για τους λόγους, αμέσως μετέτρεψε σε αντιπαράθεση και αντιπαλότητα το ζήτημα αυτό. Σιώπησα. Μέχρι σήμερα όμως το μεσημέρι, όπου είδα ότι συνεκάλεσε μια ιωνή κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία δεν ήταν κοινοβουλευτική ομάδα, ήταν στην αίθουσα της Γερουσίας της Βουλής. Το προσωπικό του κόμματος και των βουλευτών και οποίοι συζήτησε όλη αυτή η μονομερής μάλλον ομιλία εστράφει εναντίον μου. Και μάλιστα απορώ, διότι υπήρξαν και απειλές ότι σε τρεις μέρες θα πρέπει να παραδώσω την έδρα μου και δεν θα μπορώ να βγω και από το σπίτι μου. Και ξέρετε τι συμβαίνει, κύριε Γκουτζάνη και κύριε Κουρή? Κινούνται και διάφοροι θερμοκέφαλοι οι οποίοι θέλουν να εκτελέσουν την επιθυμία αυτή. Θέλω να πω το εξής και να ξεκαθαρίσω. Εγώ δεν θα ξαναμιλήσω για αυτό το θέμα. Θέλω να ξεκαθαρίσω το εξής. Διότι ο κύριος Λεβέντης έκανε ορισμένα λάθη. Τα οποία λάθη μεταξύ των άλλων ήταν σήμερα τουλάχιστον και η αναφορά ότι δεν είχα κοινοβουλευτικό έργο. Ξέχασε λοιπόν ότι εγώ στήριξα την απλή αναλογική. Ξέχασε ότι εγώ έθεσα τα νομικά και πολιτικά επιχειρήματα ούτως ώστε και οι άλλοι βουλευτές να την ψηφίσουν, διότι υπήρχαν αντιρρήσεις από διάφορες πλευρές. Και ξέχασε ότι η καθημερινή παρουσία μου μέσα στη Βουλή, μόνος μου κύριε, μόνος μου, δεν είχα βοήθεια από πουθενά, ούτε το δε κόμμα, η δε οργάνωση του κόμματος ήταν ανύπαρκτη, διότι αυτοί οι λεγόμενοι ενδυνάμοι βουλευτές περίμεναν να γίνουν βουλευτές στη θέση των βουλευτών που δεν άλλαζε ο κύριος Λεβέντης. Είναι πράγματα τα οποία δεν μπορώ να τα παρακολουθήσω. Ως προς την παράδοση της έδρας, αν θέλετε. Ως προς την παράδοση, παρακαλώ. Κρατάω καταρχήν ότι δεν παραδίδεται την έδρα. Όχι, δεν την παραδίδω και θα την αιτιολογήσω αμέσως. Αν μου δώσετε 30 δευτερόλεπτα. Θα σας δώσω. Ναι. Πρώτον, ότι η έδρα κατά το Σύνταγμα δεν ανήκει σε κόμμα. Ο βουλευτής αντιπροσωπεύει το έθνος, έστω και αν συμμετέχει σε ένα κόμμα. Και γι' αυτό το ίδιο το Σύνταγμα επιτρέπει την ανεξαρτησιοποίηση του βουλευτού. Τώρα, ανεξάρτητα όμως από αυτό, δεν μένω σε αυτό. Εγώ όταν προσήλθα και παρεκκλήθηκα από τον κύριο Λεβέντη να είμαι υποψήφιο στη δεύτερη σειρά αμέσως μετά τον ίδιο στη Β' Αθηνών, δεν ήρθα να μην με γνωρίζει ούτε η μητέρα μου όπως λέει. Εγώ ήρθα με μια πορεία επαγγελματική κοινωνική 45 ετών και κινητοποίησα φιλικές δυνάμεις πανελλήνια, οι οποίες δυστυχώς με λύπη μου θα το πω, δεν θα κοιτούσαν ούτε μια ματιά την Ένωση Κεντρών αν δεν εγγυόμην τη σοβαρότητα της παρουσίας στη Βουλή. Αυτά ξεχαστήκανε σήμερα. Επομένως εγώ δεν οφείλω την έδρα. Συγχωρέστε με, εγώ δεν οφείλω την έδρα ούτε στην Ένωση Κεντρών, ούτε στον εαυτό μου. Δεν είναι ούτε της Ένωσης Κεντρών, ούτε τη δική μου. Είναι εκείνων που με στήριξαν και θα θυμίσω κάτι. Το 2015 στο Γενάρη, το κόμμα του κυρίου Λεβέντη, στο οποίο ανήκα μέχρι χθες, είχε 1,79. Τον Σεπτέμβρη είχε το
στο διπλάσιο ποσοστό. Οφείλεται αποκλειστικά στον κύριο Λεβέντη αυτή η άνοδος. Θέλω να θυμίσω κάτι που ίσως θεωρηθεί ότι και αυτό αν και παρέχει. Ο γιος μου ήταν υποψήφιος το Γενάρη του 2015 και είχε πάρει 2.500 ψήφους ατομικές, χωρίς να έχει καμία συμμετοχή ποτέ. Του ζητήθηκε να είναι για να συμπληρώσει το ψηφοδέλτιο. Έχουμε δυνάμεις κι εμείς. Δεν μας γνωρίζει και η μητέρα μας, κύριε. Μάλιστα. Οπότε θα παραμείνετε ανεξάρτητος ή συζητάτε με κάποιον? Εγώ θα παραμείνω ανεξάρτητος. Το έχω δηλώσει. Έχω δεσμευτεί ότι στην παρούσα Βουλή είμαι ανεξάρτητος και θέλω να πω το εξής, αν θέλετε. Θεωρώ υποχρέωσή μου την παρουσία στην παρούσα Βουλή, διότι έχω αποκτήσει, μην το λάβετε υπόψη σας ως εγωιστικό, είναι η προσπάθεια που έκανα αυτούς τους 14 μήνες. Απέκτησα μια εμπειρία, την οποία θέλω να μεταφέρω μέσα στη Βουλή, να μπορέσω με ένα ελάχιστο λιθαράκι, δεν είμαι ξεκίνων που πιστεύουν ότι θα σώσω την πατρίδα, με ένα ελάχιστο λιθαράκι να συνεχίσω έστω και ως ανεξάρτητος να ενεργάζομαι, να προσφέρω κάτι. Θέλω να πω το εξής. Φαντάζομαι ότι κάποια κόμματα σας έχουν πλησιάσει, έχετε κάνει κάποιες συζητήσεις. Κανείς είναι βέβαιο αυτό. Για μετά τις εκλογές εννοώ, ή για τις επόμενες εκλογές, όχι για να πάτε τώρα. Αν θα κάνουν κάτι για τις επόμενες εκλογές, δεν μπορώ να το προεξοφλήσω τώρα. Αυτή τη στιγμή δηλώνω ότι η πορεία μου είναι εκεί και να συμπληρώσω και το τελευταίο, αν θέλετε. Ναι. Το οποίο ήθελα να σας πω. Η παρουσία μου στη Βουλή, τουλάχιστον για τους βουλευτές της Ένωσης Κεντρών, εγώ είχα και μια δικαστηριακή εμπειρία μεγάλη. Ήταν παιδευτική και εκπαιδευτική. Μάλιστα. Τους προετοίμασα για το έργο τους. Κύριε Καρά, θέλει να σας ρωτήσει κάτι ο Διονύσης Νασόπουλος, είναι εδώ στην παρέα μας. Ευχαρίστως. Κύριε Βουλευτά, να ρωτήσω κάτι. Επειδή είπατε για τις λειτουργίες του κόμματος που σας ανάγκασαν να εξαρτοποιηθείτε, δεν είναι λίγο ακραία αυτή η αντίδραση για αυτό το λόγο που επικαλείστε τουλάχιστον? Είχα στείλει και επιστολές, το είπε και ο κύριος Λεβέντης στην ομιλία του σήμερα. Βέβαια είπε ότι μου έδωσε τις ευκαιρίες μετά τις επιστολές να μην με απομακρύνει. Ναι, σας έδωσε δύο και τρεις ευκαιρίες για να διορθώσετε τα λάθη σας, λέει. Τα λάθη μου, οι επιστολές που του είχα αποστείλει, τα οποία κατέγραφα τι ακριβώς ζητούσα για να μπορέσω να λειτουργήσω. Θα πω ένα τελευταίο που δεν ήθελα να το πω. Εμφανίστηκα ως ροχαλίζω στη Βουλή σε θέση άλλου. Τι άλλο να σας πω, αυτά ήταν εντός μέσα από την οργάνωση την περίφημη του κόμματος. Δεν έχω εγώ παράπονο με το Λεβέντη, το έχω δηλώσει. Δεν μπορεί όμως να οργανωθεί αυτό το κόμμα, καταλαβαίνετε. Και το τελευταίο το οποίο θέλω να πω, και ας μείνει, και ας ακουστεί εμάς η περιπτώση. Ας ακουστεί. Εγώ έφυγα για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι έφυγα τώρα να μην θεωρηθεί ότι δημιουργώ ζημιά στο κόμμα αν προκηρυχθούν εκλογές σε 6 μήνες, σε 1 χρόνο. Δεν θα έφευγα τότε. Μάλιστα. Και δεύτερον, υπήρχε η καχυποψία στο πρόσωπό μου ότι εγώ επεδίωχα να πάρω το κόμμα. Δεν το ήθελα αυτό και γι' αυτό ανεξαρτοποιήθηκα. Μάλιστα. Κύριε Καρά, να ρωτήσω κάτι τελευταίο, επειδή βάλατε και το θέμα του γιου σας που ήταν υποψήφιος. Εγώ το αγνοούσα μέχρι πριν λίγα λεπτά. Ήταν υποψήφιος το Γενάρη του 2015. Σας ακολουθεί εκτός Ένωσης Κεντρών πια? Και εν πάση περιπτώσει θα... Εφόσον πολιτεύτηκα εγώ τον... Το Σεπτέμβρη δεν πολιτεύτηκε ο γιος μου. Α, μάλιστα. Δεν πολιτεύτηκε ο γιος μου έκτοτε. Ο κύριος Λεβέντης το κόμμα το έχει μετατρέψει σε προσωπικό του κόμμα? Φοβάμαι ότι είναι με τον τρόπο που μίλησε σήμερα, κύριε Κουρή, αν ερωτήσατε εσείς. Ναι, ναι. Φοβάμαι πλέον ότι έχει ιδιοκτησιακή σχέση με το κόμμα και τους βουλευτές. Μάλιστα. Κύριος Ιάχος, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως. Κύριε Καρά, η αποχώρησή σας, η ανεξαρτητοποίησή σας, σε περίπτωση που έχουμε μια κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας ή Εβραίος Πέλματος, όπως την ονομάζει ο κύριος Λεβέντης, ποια θα είναι η στάση σας και πόσο η κίνησή σας σχετίζεται με αυτό το... Όχι, καθόλου δεν σχετίζεται με αυτό, αλλά θα σας δώσω την εξής απάντηση που είμαι σε θέση να σας δώσω, κύριε Σκιάκο. Ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Εγώ είμαι μοναχική πορεία αυτή τη στιγμή. Επομένως, και μια κυβέρνηση Εβραίος Πέλματος να προκύψει, τουλάχιστον εμένα δεν θα με αφορά. Αν υπάρχουν κάποια μέτρα σε μια ευρύτατη κυβέρνηση, τα οποία θα έχουν κατά την άποψή μου αξία για να μπορέσει η χώρα να επανεκκινήσει, να βγει από αυτό τον αδιέξοδο και το φαύλο κύκλο που βρίσκεται, κάποια νομοθετήματα βεβαίως θα τα ψηφίσω. Και θέλω να θυμίσω το εξής. Επειδή ο κ. Λεβέντης είπε ότι δεν είχα κοινοβουλευτικό έργο, εγώ ήμουν εκείνος ο οποίος πήρα το βάρος του ασφαλιστικού και των φορολογικών μέτρων. Εγώ ήμουν εκείνος ο οποίος προέβαλα ενστάσεις αντισυνταγματικότητα στο ασφαλιστικό, διότι ήταν φορολογικό τελικά. Αυτά ο κ. Λεβέντης βέβαια τα ξέχασε μια στιγμή όταν εκπαίδευσα τους βουλευτές και μπορούν ευπρεπώς
σήμερα να σταθούν. Και αυτό ξεχάστηκε. Δεν έφυγα για να αφήσω κενό, κύριε. Δεν έφυγα. Δεν θέλησα να δικατηγορηθώ ότι επιδιώκω να διώξω το Λεβέντη και να γίνω γόρτιγος. Μάλιστα. Κύριε Καρά, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε. Θέλω μόνο να τελειώσω και να πω. Είναι η τελευταία φορά που συζητώ αυτό το θέμα. Από αύριο το πρωί ενδιαφέρομαι για την κοινοβουλευτική μου παρουσία και αφήνω πίσω τις αντιπαραθέσεις και τις αντιπαλότητες. Σας ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Καλή σας νύχτα. Λοιπόν, σας αφήσω ο κύριος Καράς. Δεν έχει κάνει συζητήσεις, δεν προσχώρησε άλλο κόμμα, δεν παραδίδει την έδρα του. Το αφήνει αυτό για το ενδεχομένως για τις επόμενες εκλογές. Λογικό. Που τα ρίχνουν στο Λεβέντη, έτσι. Δεν θα ξαναπεί εναντίον του τίποτα. Μάλιστα. Διονύση, να ξαναγυρίσουμε στην κουβέντα μας. Τι γίνεται με τη Νέα Δημοκρατία? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει business, αναζητεί business στη Βουλγαρία και στη Σερβία. Μια περιοδία στην Βαλκανική. Επενδύσεις, εντάξει. Το ίδιο. Ναι, θα έλεγα ότι προσπαθεί να ισοσκελίσει αυτή την εικόνα, τουλάχιστον αυτό προκύπτει από τις δηλώσεις που έχει κάνει σήμερα στις συναντήσεις που είχε με την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία στη Σόφια. Αυτή τη διπλή εικόνα επιχειρηματικότητα ελληνική, υπάρχουν επιχειρήσεις, είναι γνωστό που ακόμη και από τη δεκαετία του 90 έχουν διεισδύσει στη Βαλκανική και στη Βουλγαρία, που έχουν επενδύσει, έχουν ανοίξει θηγατρικές εκεί, δραστηριοποιούνται εδώ και 2 δεκαετίες τουλάχιστον στην Βουλγαρία, έχουν μια υπεραξία δημιουργήσει που τους φέρνει κέρδη και στη Βουλγαρία αλλά και στη μητρική εταιρεία στην Ελλάδα. Και τα τελευταία χρόνια, βεβαίως, τα χρόνια της κρίσης, υπάρχουν και οι εταιρείες που έχουν μεταφέρει την έδρα τους ουσιαστικά εκεί, χωρίς να έχουν αντικείμενο εργασίας στη Βουλγαρία, για φορολογικούς και μόνο λόγους και για λόγους ασφαλιστικούς. Ενώ η δραστηριότητά τους εξακολουθεί να παραμένει στη χώρα. Και εδώ εμφανίζεται ουσιαστικά νομικά σαν να είναι μια λοδαπή εταιρεία, συγκεκριμένη εταιρεία. Αυτό το καυτηρίασε ουσιαστικά ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ θεωρώ ότι είναι θετική αυτή η στάση από την πλευρά του. Δεν πήγε να τζογάρει με αυτό. Θα λέγατε ότι μάλλον ήταν αυστηρά τα μηνύματα, τουλάχιστον έτσι όπως έχουν καταγραφεί. Τώρα από εκεί και πέρα, προφανώς θέλει να δείξει ένα έλλειμμα της κυβέρνησης στον χώρο των Βαλκανίων γενικότερα. Προφανώς προσπαθεί να ενισχύσει τις συμμαχίες που υπάρχουν, διότι και το σύστημα το πολιτικό της Σερβίας σήμερα και ο Μπόικο Μπορίσοφ, που έχει αρκετά χρόνια πια στην Πρωθυπουργία. Παραιτήθηκε. Ο Μπορίσοφ. Είναι μέχρι στις εκλογές. Μέχρι στις εκλογές. Τον παραιτηθέντα πρωθυπουργό ήδη. Ξέρω αν είδε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας που κέρδισε εκλογές. Παρά τα αυτά. Τον είδε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θέλει να έχει ένα. Αυτό είναι το ισχυρό πρόσωπο. Θέλει να έχει. Δεν έχει. Τον είδε πάντως. Θέλει να έχει ένα συμμαχικό τόξο και μέσα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Από εκεί έχουν επαφές. Ναι. Και υπάρχει βεβαίως και το προσφυγικό ανοιχτό, στον βαθμό που μπορεί να μην αντιδράσει. Τουλάχιστον στο δελτίο τύπου που μας στείλανε, υπήρχε αναφορά ότι κοινή ανησυχία για τις δηλώσεις Ερντογάν. Ναι, υπάρχει και, μια αναφορά που μπορεί να δείχνει μια μετατόπιση της Σόφιας, διότι ήταν στους σκληρούς σε ένα βαθμό και η Σόφια δεν ήταν η πλέον φιλελληνική στάση της Σόφιας. Προσπαθούν και αυτή να κλείσει τα σύνορα και το ένα και το άλλο. Ότι η λύση μπορεί να υπάρξει μόνο μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Δεν θυμάστε τις δηλώσεις που λέγανε ότι θα έρθουμε να σας σώσουμε, έμπαινε μέσα στις ώρες και πήγαινε να σε μια ομάδα πίεσης, ναι, με τους αγρότες για παράδειγμα και άλλα τέτοια προβλήματα. Αν μπει σε μια ομάδα πίεσης για ευρωπαϊκή λύση και η Σόφια, η Βουλγαρία, θετικό θα είναι επίσης. Θα τα δούμε. Κύριε Μιχελάκη. Βλέπετε, Νέα Δημοκρατία, τι, η Νέα Δημοκρατία βλέπει εκλογές, θέλει εκλογές, τη συμφέρουν οι εκλογές. Το θέτει φραστικά και ρητορικά. Το έθετε από την ημέρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης βγήκε στην, ανέλαβε, κέρδισε τις εκλογές σωσοκομματικές και ανέλαβε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένα ζήτημα που το βάζει. Είναι ένα, και μάλιστα το βάζει και το έβαζε και με μία και με ένταση και με συχνή αναφορά, δεν άφηνε. Αυτό βέβαια είχε δημιουργήσει ένα ζήτημα στο εσωτερικό του κόμματος. Υπήρχαν στελέχη τα οποία δεν συμφωνούσαν με αυτήν την στρατηγική της συνεχούς επίκλησης των προώρων εκλογών. Ήταν ένα θέμα που υπήρχε ένα ζήτημα. Για Μιχαλάκη, με την εμπειρία που είχε και την γνώση του χώρου. Και το γεγονό ότι. Στη δημοσιογραφική, φαντάζομαι. Ναι. Πιστεύει δηλαδή η ηγεσία της Δημοκρατίας
ότι αν έρθει η κυβέρνηση θα λύσει αυτά τα προβλήματα που ζητάνε απ' έξω. Κακά τα ψέματα. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος ο οποίος στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα η χώρα πιστεύει ότι αν αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας μπορεί να λύσει με κανένα μαγικό τρόπο. Αυτή δε η ιστορία με τα μαγικά ραβδιά και τις λύσεις τις έτοιμες που υπάρχουν κάπου κρυμμένες. Την πληρώσανε, διότι τελικά αποδείχθηκε, ας πούμε, ότι δεν ήταν κανένας ούτε ηλίθιος, ούτε σαδιστής, ας πούμε, να βασανίζει όλους τους άλλους. Έτσι, και υπήρχαν κάπου λύσεις τις οποίες δεν τις εφάρμοζαν. Κανένα δεν θέλει να κόβει μισθούς, να κόβει συντάξεις, να βάζει φόρους. Αυτονόητο είναι. Έχουμε να κάνουμε με κάποιους εταίρους οι οποίοι δεν μπορούν να αντιληφθούν, δεν θέλουν να αντιληφθούν, δεν τους εξυπηρετεί κάποια συμφέροντά τους βραχυπρόθεσμα και κοντόφθαλμα βλέποντας τα πράγματα, να εφαρμόσουν μια άλλη πολιτική. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι μια γερμανική Ευρώπη, κακά τα ψέματα, έτσι. Το έχουμε ζήσει, το έχουμε βιώσει, εάν πήγαινε σε μια σύνοδο κορυφής, έτσι, όσο όταν εμφανιζόταν η Μέρκελ, καθόντουσαν όλοι ήσυχοι σαν τους μαθητές, ας πούμε. Έτσι, έμπαινε μέσα και έπεφτε βαριά σιωπή. Και στον κύριο Γκρουπ, όταν εμφανιζόταν ο Σόιμπλε. Και το ίδιο πράγμα με το Σόιμπλε. Ο Σόιμπλε δεν έχει φτάσει στο σημείο τώρα να μπορεί να ελέγχει και τη Μέρκελ. Αυτό που συζητούσαμε όμως προηγουμένως. Άρα, συγγνώμη, απλώς για να απαντήσω στην ερώτηση του Μάκη, ότι είναι σίγουρο ότι όποιος και να αναλάβει. Αυτό, τι δεν θα μπορεί. Υπάρχει λογική. Δεν ξέρω τι γίνεται στις κλειστές σκέψεις. Δεν γνωρίζω. Από το ρεπορτάζ που κάναμε στο The Press Room, αυτό που ξέρουμε είναι ότι πιστεύουν ότι η κυβέρνηση έχει ιδεολειψίες με συγκεκριμένα θέματα. Ένα. Δηλαδή, δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις γρήγορες για πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα. Παράδειγμα, το θέμα των αποκρατικοποιήσεων. Θα μπορούσαν οι αποκρατικοποιήσεις να είχαν συνεχιστεί από αυτές που εκεί που τις είχε αφήσει η προηγούμενη κυβέρνηση, να είχαμε καθαρίσει με αυτή την ιστορία από το χειμώνα του 2015. Ανταυτού πήγαμε σε μια λογική. Παράδειγμα, να φέρω ένα απλό παράδειγμα. Πήγαμε σε μια λογική να το κουβεντιάζουμε, να το ξανακουβεντιάζουμε, να εμφανιζόμαστε στην Βουλή, να κλαίμε φέροντας τα νομοσχέδια, να μην τολμάμε να πιστέψουμε ότι φέρουμε αυτά τα νομοσχέδια, αλλά τελικά να τα φέρουμε. Τα οποία δεν τα θέλουμε αυτά τα νομοσχέδια, αλλά τα φέρουμε να τα ψηφίσουμε. Με αυτόν τον τρόπο δεν κερδίζεις. Παράδειγμα δεύτερο. Αυτή η διαπραγμάτευση, αυτή η ιστορία που έγινε επί Βαρουφάκη. Δηλαδή αυτό η χώρα, όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί μικρό το κακό δηλαδή αν το πληρώσει ή θα το πληρώσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το συμβάλλει χώρα. Δηλαδή χάθηκε χρόνο, τον έχουμε πληρώσει αυτόν τον απίθανο τύπο. Έτσι. Όχι χρυσάφι. Δηλαδή, ερώτηση. Λέγαμε προηγουμένως εδώ ότι έχει μπει στη συζήτηση πια η διατήρηση του πλεονάσματος 3,5% για το 19 και το 20. Το οποίο το ζητάνε και το απαιτούν οι δανειστές βέβαια. Ένα από τα βασικά στοιχεία του προγράμματος του κ. Μητσοτάκη, του οδικού χάρτη για την έξοδο από την κρίση και τη συμφωνία αλήθεια, είναι ότι θα μειωθούν τα πλεονάσματα. Αυτό το οποίο δεν δέχεται ο Σόιμπλε και οι δανειστές για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα το δεχθεί, δηλαδή αν αλλάξει κυβέρνηση και αναλάβει ο Μητσοτάκης. Το επιχείρημα που δίνει. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις το χρόνο, προκειμένου σε 4 χρόνια να έχουμε βγει από την κρίση, από πού θα έρθουν. Κοιτάξτε, να ξεκινήσω από το τελευταίο. Οι όποιοι υπολογισμοί και αν γίνονται, έχει διαπιστωθεί ότι για πολλούς λόγους μπορούμε να τους συζητήσουμε και να τους αναλύσουμε. Mm. Όταν κάνεις μια εκτίμηση σε κάποια νούμερα, είναι σίγουρο ότι μετά από ένα αλφα χρονικό διάστημα αυτό το νούμερο δεν ισχύει. Δεν ισχύει γιατί έχουν αλλάξει οι συνθήκες, δεν ισχύει γιατί η ύφεση και η κρίση έχει βαθύνει και υπάρχουν, αλλάζουν οι σχέσεις στην αγορά, αλλά αλλάζουν και οι τιμές. Από εκεί και πέρα λοιπόν είναι πολύ παρακινδυνευμένο, εγώ θεωρώ προσωπικά, να είσαι απόλυτος με κάποια νούμερα και να το δένεις με αυτό το πράγμα. Είναι προτιμότερο να εξηγείς τον κόσμο και να του λες ότι ξέρεις, εγώ έχω αυτή τη στρατηγική και μέσα από αυτή τη στρατηγική πιστεύω ότι μπορεί να οδηγηθούμε σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Παράδειγμα, ένα από τα βασικά θέματα που βάζει και η κοινωνία, που βάζει και η κυβέρνηση, αλλά δεν το έχει πετύχει αυτό το πράγμα, είναι η μείωση της φορολογίας. Έτσι. Παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία έχει ένα επιχείρημα και σου λέει: κύριοι, το ίδιο κλίμα, τους ίδιους δανειστές, και ο Σόιμπλε ήταν τότε, και η Μέρκελ ήταν τότε, και ο Ντάιζεμπλουμ ήταν τότε, δεν είχε αλλάξει τίποτα από όλο αυτό από όλη αυτή την ορχήστρα. Έτσι. Υπήρχε ο ΦΠΑ στην εστίαση, για παράδειγμα, ο οποίος ήταν 23%. Έτσι. Τώρα, εμείς μπορέσαμε, σου λέει, μετά από ένα χρόνο, έστω και δοκιμαστικά. Πρόσεξε, έστω και δοκιμαστικά. Και με τις αντιρρήσεις της Τρόικας, να το κάνουμε στο 2013, τελικά αυτό το μέτρο να αποδώσει
και να παραμείνει ως μόνιμο, το οποίο βέβαια εντάξει δεν παρέμεινε, διότι είχαμε τις εκλογές και έγινε ό,τι έγινε. Σου λέει με αυτή τη λογική, και επειδή εμείς είμαστε πιο αξιόπιστοι από τους άλλους, επειδή εμείς δεν έχουμε τις ιδεολειψίες, επειδή εμείς δεν πάμε να πουλήσουμε τσαμπουκά, να το πω έτσι απλά, και μετά να βάζουμε την ουρά στα σκελιά και να φεύγουμε. Έτσι, λέμε την αρχή, ξεκαθαρίζουμε κάποια πράγματα. Εκεί δε είναι, αν θέλεις, και η προσπάθεια που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ να πει στην κυβέρνηση, σου λέει ποιο. Η Νέα Δημοκρατία, αυτή δεν τα δεχτεί όλα και θα τελειώνουμε. Μα τελικά. Ο κόσμος όμως ξέρει τι καταλαβαίνει. Ότι ή το ένας ή το άλλος, αυτό που είναι να περάσει. Ναι, γιατί πάντα υπάρχει ο εκβιασμός. Εκεί αναφέρθηκε ο κύριος Σιάχος, ο Μιχάλης, και είπε προηγουμένως ότι τι έλεγε ο κύριος Τσίπρας πριν τις εκλογές. Μιλάμε για μια ιστορία, λέει, που και ο Δράκος έτσι δεν υπάρχει. Δεν το καταλαβαίνει η Νέα Δημοκρατία. Να, σου εξηγώ, απλώς σου λέει ότι εμείς είμαστε πιο αξιόπιστοι από αυτούς, δεν έχουμε τις ιδεολειψίες που έχουν οι άλλοι, άρα εμείς μπορούμε να αποχωρήσουμε. Δεν θα κάναμε αυτά που έκανε ο Βαρουφάκη, σου λέει. Ναι, αλλά εδώ βέβαια, εντάξει, τώρα δεν έχει κανένα νόημα. Έχει τύχει να μιλήσουμε με πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές. Τους λες, ποια είναι η γνώμη σας για τις εκλογές. Και σου λένε, μα τώρα να κόψουμε την πορεία της χώρας που κάτι πάει να γίνει. Να, και ο Μοσκοβισή λέει ότι έχει μπει σε ένα δρόμο ιστορία. Άρα βλέπουμε φως στο τούνελ. Αυτό το τούνελ, τέλος πάντων, που μια ζωή βλέπουμε ένα φως στο άκρο. Συγγνώμη, Κώστα, να τελειώσω. Λοιπόν, και τώρα θα πάμε να το χαλάσουμε. Και δεν είναι αυτονόητο να το δεις καλά. Όταν η Ελλάδα το 14, γιατί τους ρυθμούς που είχε, δεν του πετύχει τώρα το 18 και βλέπουμε. Τότε γιατί τη διακόψε αυτή την πορεία. Γιατί βιαστήκατε, γιατί απλώς έκανε το ίδιο λάθος που γινόταν από το έχουν κάνει όλοι. Έτσι, ότι τώρα είναι, να γίνουμε, τώρα να αναλάβουμε, μην τυχόν. Η απάντηση είναι ότι αν προηγείται στο σκεπτικό της Νέας Δημοκρατίας η χώρα και όχι καρέκλα, θα πρέπει εμείς υπογράφουμε με τον κύριο Χαρδούβελη αυτά που μας ζητάνε και μετά κάνουμε εκλογές. Εκεί δεν το κάναμε. Ένα λεπτό. Όχι, εσύ, εγώ περίμενα να μου πεις κάτι άλλο. Όχι, περίμενα, όχι, πως ήταν 900 εκατομμύρια, λέγανε. Περίμενα να μου πεις κάτι άλλο, Μάκη. Περίμενα να μου πεις, όταν άκουσα για την καρέκλα που είπες, περίμενα να μου πεις το 12 με τον Παπαδήμο. Γιατί δεν αφήνανε τον Παπαδήμο. Και αυτό, αλλά... Εδώ όμως θέλω... Εδώ σου θυμίζω, επειδή εκείνη την εποχή, τι φωνάζαν όλοι οι δημοσιογράφοι, μα καλά, 6 μήνες δεν είπατε ότι θα είναι αυτή η κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Και γιατί περάσανε 7, γιατί σου θυμίζω κανονικά θα πρέπει οι εκλογές να έχουν γίνει με βάση ένα χρονοδιάγραμμα. Πείτε ότι καθορίζατε, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, καθορίζατε τότε τη στάση σας από ό,τι λέγανε οι δημοσιογράφοι. Σαν δημοσιογράφου μιλάς τώρα. Ναι. Okay. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι το ερώτημα που έμπαινε από τους δημοσιογράφους τότε, από τους συναδέλφους που ήταν, και καλό που θα ήταν, σου λέει, υπήρχε ένα θέμα, ένας χρονικός προσδιορισμός. Υπήρχε ένας συγκεκριμένος χρόνος ζωής αυτής της κυβέρνησης. Αλλά τέλος πάντων, δεν είναι της παρούσης, είναι άλλη συζήτηση. Το μόνο ερώτημα όλων μας είναι, γιατί είπε πως ο Γιώργος Χαρδούβης ότι ήταν 900 εκατομμύρια μας ζητούσαν, γιατί μας είπαν και το email της Τρόικας. Πώς θα ζητούσε η Τρόικα, δεν το ξέρουμε. Καταρχήν, να πούμε κάτι για το mail του Μέιρ Χαρδούβελη. Καταρχήν, οι εκλογές του 15, του Ιανουαρίου του 15, έγιναν με το mail Χαρδούβελη. Κανείς δεν κουβέντιαζε πριν από τις εκλογές αν αυτή είναι η πρόταση της κυβέρνησης, που αυτή ήταν η πρόταση, και η απορία που είχες τώρα και έλεγες, μα καλά, γιατί δεν μας δίνατε και το άλλο, γιατί δεν υπήρχε το άλλο. Δεν υπήρχε το άλλο. Διότι ήταν σαφές από το Παρίσι, από τη συνάντηση, θυμάσαι τις συναντήσεις στο Παρίσι. Σεπτέμβριο. Από τότε λοιπόν. Έγιναν στο Παρίσι. Ναι, αρχές Σεπτεμβρίου. Αρχές Σεπτεμβρίου λοιπόν είχε ξεκαθαρίσει το πράγμα. Ότι αν οι προεδρικές εκλογές ήταν το φθινόπωρο του 2015 και μέχρι τότε, ό,τι και να έκανε η τότε κυβέρνηση, η αξιολόγηση δεν πρόκειται να κλείσει. Ήταν τελειωμένη υπόθεση. Τραβήξανε το χαλί από την τότε κυβέρνηση, όπως τώρα το τραβάνε και από αυτήν. Μέχρι να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτοί οι τύποι, τι είπες προηγουμένως εσύ, να χρησιμοποιήσω τα λόγια, τι είπες προηγουμένως, και αν δεν τα κάνουν, θα έρθει κάποιος άλλος, θα τον βάλουμε και αυτόν στο γεζί και θα τα κάνει. Αν δεν συνειδητοποιήσουμε όμως αυτό το πράγμα, γιατί εδώ εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε ο λόγος της Νέας Δημοκρατίας να είναι πιο συνενετικός. Προσωπική μου εκτίμηση. Με την εμπειρία των τριών κομμάτων. Και όταν έχεις να κάνεις με έναν, με έναν γείτονα, ο οποίος τα θέλει όλα και έχει βάλει και το πολιτικό του τέκνο, το πολιτικό υποκινούμενο από τα βορειοδυτικά μας σύνορα να ζητάει τα ίδια πράγματα, δεν τρόμαξες όταν άκουσες τη φρασιολογία Ερντογάν με άλλη σημαία πίσω, με άλλο κεφάλι, να λέει τα ίδια πράγματα? Εννοείται. Τι λέει ο Ερντογάν? Πακέτο συμφωνία, πακέτο συμφωνία, έλεγε η Τουρκία, Κυπριακό, Αιγαίο κτλ. Λέει ο Ράμας στη συνέντευξη που έδωσε στο Sky. Πακέτο συμφωνία με την Ελλάδα
για το Τσάμικο, για την αιτία πολέμου κτλ. Τι λέει ο Ερντογάν? Υπάρχουν γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο. Τι λέει ο Ράμα? Υπάρχουν γκρίζες ζώνες στο Ιόνιο. Αυτό μόνο, μόνο αυτό. Γιατί να σου πω και κάτι, τα οικονομικά κάποια στιγμή θα τα φτιάξουν. Σωστά. Με κόστος μεγάλο, με πολύ αίμα, αλλά κάποιες γενιές. Εκεί, ό,τι και να έχει χαθεί, μπορεί να ξανακερδιθεί πίσω. Όχι εύκολα, δύσκολα θα κερδιθεί. Άμα χάσουμε κάτι στο άλλο, θα είναι Κύπρος, Μάκη. Να ρωτήσω κάτι, κλέβουμε χρόνο, θα με συγχωρέσετε. Το λέω τώρα, καταγράφω εγώ αυτό που λες, ότι θα είναι λίγο πιο συνενετική η Νέα Δημοκρατία και το συνδυάζω με κάτι που είπε επίσης στην αρχή, ότι στην τελευταία κοινοβουλευτική ομάδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτή που υποτίθεται ότι είχε προεκλογικό κλίμα σε σύγκριση και με την ομιλία Τσίπρα. Τη ζήτησε πολύ γενικά τις εκλογές και αόριστα. Όχι, είπε, το φύγεται δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ως ρήμα στην ατζέντα. Πια και είπε αυτά. Εσύ θεωρείς ότι αυτό είναι μια δεύτερη σκέψη που μας φύγει εδώ? Υπάρχει μια μεταστροφή της θεώρησης των πραγμάτων, μια άλλη οπτική γωνία? Πιθανόν, καταρχήν σου είπα ότι υπάρχουν πολλά στελέχη τα οποία δεν συμφωνούν με τη στρατηγική των ΕΣΤΑΣ μόνιμα εκλογές. Ένα το κρατούμενο αυτό, γιατί είναι και μια διέξοδη στρατηγική. Θυμίζει λίγο πολύ και την ιστορία με τον Βοσκό, με τους Λύκους, έτσι. Yeah. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο είναι ότι δεν εξαρτάται από την αντιπολίτευση αυτό το πράγμα, μόνο από την κυβέρνηση. Εγώ θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Εγώ, αν ακούσω αύριο το πρωί, ξυπνήσω και ανοίξω το ραδιόφωνο και ακούσω εκλογές και την τηλεόραση και ακούσω εκλογές, εγώ θα ανησυχήσω. Και γιατί θα ανησυχήσω? Διότι η κυβέρνηση δεν έχει κανένα λόγο αυτή τη στιγμή να εγκαταλείψει την εξουσία. Αν λοιπόν την εγκαταλείψει, με όποιο πρόσχημα, θες να είναι εθνικά θέματα, ελπίζω όχι, θες να είναι οικονομικά, σημαίνει ότι έχει φτάσει η κατάσταση στο μη περαιτέρω και θέλει απλώς να πετάξει την καυτή πατάτα αλλού. Δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος. Αυτό που είπε ο Γιώργος Τσίπρας για εκλογές είναι όπως την ερμηνεία που δίνει ο Γιάννης? Όχι, έτσι, δεν έχει πει αυτό το πράγμα. Κάτι διαφορετικό. Όχι, δεν είπα εγώ ότι είπε αυτό το πράγμα. Εγώ έκανα την εκτίμηση αν θα γίνουν. Είπε ότι όχι, είπε ο Γιώργος ότι εάν επιμείνουν. Δεν έχει αυτό το πράγμα. Δεν είπε αυτό το πράγμα. Αλλά δεν είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πώς ακριβώς το πρόβλημα? Τι είναι το ανέφερε τις εκλογές? Να ξαναπώ. Δεν είπε αυτό το πράγμα. Αναφέρεται στον κύριο Μητσοτάκη. Λοιπόν, να ξαναδούμε πού βρισκόμαστε σήμερα. Έτσι, για να δούμε τις πολιτικές εξελίξεις, αν μπορούμε να τις μαντέψουμε, παρότι δεν είναι και το καλύτερο. Αυτό το οποίο έχει αλλάξει καταλυτικά στην παρούσα διαπραγμάτευση σε σχέση με όλες τις προηγούμενες διαπραγματεύσεις και τις προηγούμενες αξιολογήσεις που είχαμε, είναι κάτι το οποίο μας το έχει πει ο κύριος Ντράγκη σήμερα. Σε μια δήλωση που εγώ τουλάχιστον δεν είχα δηλώσει σε κανένα από τα μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια. Ο κ. Ντράγκη σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απάντησε σε μια ερώτηση του κ. Κίρτσου, του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Και λέει, όπως τη διαβάζω, όπως την αντέγραψα και όπως την απέδωσε ο συνάδελφος, ο οποίος προφανώς έχει την πληροφόρησή του, εντός εισαγωγικών, ότι είναι προς το συμφέρον της Ευρωζώνης η λύση στο χρέος, βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα. Στις 7 Νοεμβρίου, στις συνεδρίες του Eurogroup, παρουσιάστηκαν τα πρώτα μέτρα. Ελπίζουμε ότι θα συμφωνηθούν στην επόμενη, δηλαδή στις 5 Δεκεμβρίου. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα καταλυτικό στοιχείο. Έχουν παρουσιαστεί τα μέτρα για το χρέος. Το ξέρετε αυτό μέχρι σήμερα? Το είπε. Όχι. Τι ήξεραμε μέχρι τώρα? Κάτι μισές κουβέντες από τον πρόεδρο του ESM, τον κύριο Ρέγκλινγκ, εδώ και περίπου 1,5 μήνα πια πίσω, ότι ναι, κάτι συζητάμε και θα είμαστε έτοιμοι και θα παρουσιάσουμε μέτρα. Αυτό λοιπόν πραγματικά αλλάζει το περιεχόμενο της διαπραγμάτευσης, το περιεχόμενο της αξιολόγησης, είναι ότι πια έχουν παρουσιαστεί τα πρώτα μέτρα για το χρέος. Αυτό είναι μια καταλυτική αλλαγή, η οποία ενδιαφέρει όλους μας. Αλλά βάζουν προϋποθέσεις όμως. Η οποία ενδιαφέρει όλους μας. Να το δούμε. Να δούμε ποια είναι τα μέτρα, να δούμε και αν πρέπει. Και ποια είναι τα μέτρα για το χρέος. Αυτά που ζητάνε. Να δούμε και αν πρέπει και ποια είναι τα μέτρα, να δούμε και τι ζητάνε. Όλο να κρυφθούν. Να βγουν στο τραπέζι για να μπορούμε και εμείς σαν κοινωνία και σαν πολίτες να κρίνουμε. Αλλά με τις ακροτομηθείες δεν θέλω να κρίνω. Όχι, αφορμή για παράδειγμα, κύριε Κουρή, αν σας προτείνουν να κάνουμε το αγαπημένο μας παιχνίδι, να γίνουμε υπουργοί και πρωθυπουργοί. Λοιπόν, αν σας προτείνουν να πάρεις μέτρα 3 δις για να σου κόψουν 100 δισεκατομμύρια το χρέος, θα παίρνεις ή δεν τα παίρνεις? Είναι ένα ερώτημα. Προφανώς μπορεί να σου πούνε, θα σου κόψω 10 δις και να σου και πάρει μέτρα 3. Σωστό για αυτό. Δεν είναι αυτή η λογική. Να σμήνουμε λοιπόν στα πραγματικά γεγονότα. Συγγνώμη, να θυμίσω ότι την διαχείριση του χρέους που είχε κάνει ο Βενιζέλος. Γιατί πόσο μιλάγαμε τότε? 120 κάτι. Για 120 δις. Και πανηγύριζε τότε η κυβέρνηση. Αυτό
απέφυγε επόμενα μέτρα, ελάφρυνε επόμενα μέτρα. Έχει ακούσει συζήτηση για να κουρεύονται ομόλογα στην Ελλάδα. Ξαναλέω, ήταν κούρεμα του χρέους. Ως τέτοιο εμφανίστηκε. Όχι, όχι. Σήμερα μια, γιατί είμαστε. Σήμερα. Σήμερα για... αυτό. Όχι, όχι. Η ανταλλαγή των ομολόγων ήταν το κούρεμα του χρέους. Αυτό λέει. Η κυβέρνηση συμφώνησε να δώσει τα ομόλογα. Ωστόσο, έλεγε, ωστόσο μίλαγε για ονομαστική μείωση του χρέους κατά 108 δις. Αυτό απέτρεψε επόμενα μέτρα ή σήμερα το χρέος είναι μικρότερο. Σου δημιούργησε το PSI, το καταστροφικό PSI, σου δημιούργησε ένα πρόβλημα. Σου παρόξενε ένα πρόβλημα που είχες και στο έκανε γιγαντιαίο που ήταν το ασφαλιστικό σύστημα. Γιατί έκοψε το κλαδί στο οποίο καθόσου. Άλλο ρωτάω. Αλλά σήμερα, άλλο σήμερα ρωτάω, που Κώστα, συζητάμε άλλο στην διαπραγμάτευση, άλλο πράγμα ρωτήσω. Έχουμε αυτό αυτό το πράγμα. Προφανώς. Ζητάει κανένας να κόψουμε τα ομόλογα από τα ταμεία μας. Προφανώς το PSI έκανε την καταστροφή που συζητάμε. Εγώ λέω η τότε ονομαστική, γιατί η οικονομία έτσι αφήνει την πολιτική απ' έξω. Και μιλάει μόνο με αριθμούς. Τότε λοιπόν ονομαστικά το PSI μείωσε το χρέος κατά 108 δις ευρώ. Και καμάρωνε τότε η κυβέρνηση, το παρουσίαζε ως μεγάλη επιτυχία. Αυτή είναι η μία όψη του νομίσμα. Όχι, συμφωνώ απόλυτα ότι η δεύτερη όψη ήταν η απόλυτη καταστροφή για τα ταμεία. Άλλο είναι το ερώτημα, το πολιτικό ερώτημα. Η τότε ονομαστική μείωση του χρέους απέτρεψε επόμενα δύσκολα μέτρα, όχι, επόμενα γιατί, μνημόνια. Γιατί έκοβε, το ασφαλιστικό σύστημα και σε ανάγκαζε για το ασφαλιστικό σύστημα να πάρει άλλα μέτρα. Δηλαδή, μεγάλη δεν νομίζω ότι και αυτή η μείωση, αν θα γίνει πάλι, δεν θα αποτελέσει. Με τους όρους που πάει να γίνει. Επειδή το κατάλαβε το ερώτημα, αν θέλει, ας το απαντήσει ο Κώστας. Μα δεν τα έχουμε τα άλλα μέτρα. Το είπε και εσύ πριν από λίγο. Κανείς δεν μας έχει πει ποια είναι τα άλλα μέτρα. Ναι. Το τι άλλο είναι. Ναι. Κανείς δεν μας λέει πόσο είναι, ναι, το ύψος του χρέους. Έχω βήτα δημοσιεύματα. Για 65 και 63 δισεκατομμύρια. Σε βάση ποια είναι η κριτική σήμερα του κ. Τσακαλώτου, που πρώτη φορά τον ακούμε σε τέτοιους τόνους. Εγώ θεωρώ ότι όλο το επόμενο διάστημα, και όχι μόνο την επόμενη εβδομάδα, αλλά και μέχρι τις 15, μέχρι τα μέσα του Δεκέμβρη, θα έχουμε πάρα πολλά τέτοια. Γιατί είναι περίοδος που όλοι, και οι μεγάλοι και οι μικροί παίκτες, θα κάνουν και τους πόλους. Δεν είναι τίποτε δεδομένο. Πάντως ο Μιχάλης αυτό που λέει είναι ότι η προηγούμενη εμπειρία που αυτό που είναι δεδομένο είναι ότι όλοι θα παίξουν το παιχνίδι το οποίο πρέπει να παίξουν και το ρόλο τον οποίο έχουν να κάνουν για να περισπιστούν τα δικά τους συμφέροντα. Και στον οποίο στο παιχνίδι αυτό το παίγνιο, έτσι, ο καθένας κοιτάει τους συσχετισμούς και πού το συμφέρον να είναι, με ποιον να είναι και όχι να ταυτίζεται με κανένα. Ότι συνεχίζει αυτό το παιχνίδι. Για παράδειγμα, όπως το έχουμε πει πάρα πολύ. Έτσι γίνεται. Αυτή είναι πραγματικότητα. Μα που δεν ξέρει πώς θα πάνε στο τέλος. Εδώ ξαναλέω, έχουμε ένα πράγμα το οποίο είναι καινούριο. Έχουν παρουσιαστεί στο Eurogroup τα πρώτα μέτρα. Εδώ και ένα μήνα. Και το οποίο δεν το ξέραμε. Δεν μας το είπε ποτέ κανένας. Πολλές μέτρα, εννοείς τις πρώτες κινήσεις, πώς θα γίνει. Δεν μπορώ να το πω. Μέτρα το έγραψε ο δημοσιογράφος, μέτρα το διαβάζω το νέο χρονοδιάγραμμα από πληρωμής. Εντός αγωγικών την έβαλε αυτό εννοείς μέτρα και έτσι όπως, δεν ξέρω τι ήταν έτσι όπως τα ακούει ο κόσμος, νομίζω ότι μέτρα άλλου είδους. Τα πρώτα μέτρα για το χρέος. Για αυτό μιλούσα. Για τη ρύθμιση του χρέους μιλούσα. Ναι, αυτό καλά σου λέει. Διευκρίνησέ το γιατί ο κόσμος μπορεί να νομίζει. Το χρέος, να θυμίσω εγώ, ότι στη συμφωνία του Λιού του 2015 προβλέπει ότι αν κλείσει δεύτερη αξιολόγηση θα πρέπει να διευθετηθεί από την πλευρά των εταίρων και το χρέος. Δεν πάει με άλλα μέτρα, καινούρια μέτρα. Να διευθυνθεί αυτό είναι το βραχυπρόθεσμο. Βραχυπρόθεσμο. Το μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο πάει μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Ναι. Μετά το 2018. Να ονομαστεί. Αλλά και αυτό Κώστα, δεν προβλέπει. Αυτό λέει. Να ολοκληρώσει γιατί πρέπει να πάω σε σύντομο διάλειμμα. Περίπου το είπα. Αυτό το οποίο έχουμε αποφασίσει ως Ευρωπαίοι είναι, όπως το είπε ο Μιχάλης, τα βραχυπρόθεσμα τώρα, με το κλείσιμο αξιολόγησης, βραχυπρόθεσμα τώρα, ονομάζονται ποια θα είναι τα μεσοπρόθεσμα, θα αποσυντικοποιηθούν ενδεχομένως και μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, δεν εννοώ την επόμενη εβδομάδα, εννοώ μέχρι το επόμενο Eurogroup, και εκεί θα βρισκόμαστε. Εκεί βρισκόμαστε. Αυτό είναι το πλαίσιο της συμφωνίας την οποία έχουμε κάνει. Οτιδήποτε άλλο συζητάνε από εκεί πέρα είναι ατζέντα που είναι εκτός της συζήτησης διαπραγμάτευσης, η οποία δεν έχει γίνει αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Σύντομο διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επανερχόμαστε.